Θα πάμε αμέσως στον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, Μάριο Τσακί, για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Τσακί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αθανασίου, και στους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Καταρχάς, κύριε Τσακί, πώς αξιολογείτε το νέο μέτρο προσέλκυσης επενδύσεων, το νέο πρόγραμμα, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως τέτοιο? Εκ πρώτης όψεως φαίνεται θετικό, γιατί ακριβώς στοχεύει σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχει ανάγκη, αν θέλετε, και η χώρα εν ώψη για τις νέες πορείες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ουσιαστικά στοχεύει στο να προσελκύσει στην Κύπρο εταιρείες υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας, έρευνας, καινούριους τομείς που θέλουμε να αναπτύξουμε στη χώρα μας, και δίνει προς αυτή την κατεύθυνση κάποια κίνητρα. Αν θέλετε, τα δούμε στη λεπτομέρεια. Δίνει κίνητρα και προς Κύπριους νέους ή άλλους ξένους που εργάζονται να έρθουν στην Κύπρο με ταλέντο για να εργαστούν μέσα από την Κύπρο, φορολογικά κίνητρα. Δίνει κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα των startups, των εταιριών καινοτομίας, από φυσικά πρόσωπα που ήταν περιορισμένο προηγουμένως και σε νομικά πρόσωπα, και γενικά διευκολύνει την εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις και στα δύο επίπεδα, και στα επίπεδα των πτυχιούχων και των καταρτισμένων μορφωμένων απόφοιτων πανεπιστημίου ανθρώπων, αν θέλετε, αλλά και σε χαμηλότερα επαγγέλματα που έχουμε φοβερή έλλειψη εργατικού δυναμικού. Άρα, κύριε Τσακί, γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει ουσιαστικά η φιλοσοφία ή όλα όσα κατέκριναν την Κύπρο, όλοι οι λόγοι για τους οποίους κατέκριναν οι ξένοι την Κύπρο, με ένα νέα φιλοσοφία πρόγραμμα, το οποίο να προσελκύει επενδυτές όχι μόνο για να αγοράσουν ένα διαβατήριο, αλλά για να επενδύσουν πραγματικά στην πραγματική οικονομία, να δώσουν θέσεις εργασίας, να βοηθήσουν στην πρόοδο της χώρας, της οικονομίας γενικότερα. Ναι, θα έλεγα ότι κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από το σχέδιο που ήταν πολύ πιο συνδεδεμένο, αν θέλετε, με την οικοδομικό τομέα. Βασικά στοχεύει, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο να προσελκύσει άτομα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι ή και η βιοτεχνία, αναφέρεται συγκεκριμένα στους τομείς της βιογενετικής, βιοτεχνολογίας. Ακόμη και της ναυτιλίας. Υπάρχει ισορροπία, κύριε Τσακί, μεταξύ των δικλείδων ασφαλείας, υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δικλείδων ασφαλείας για να μην επαναληφθούν φαινόμενα κατάχρησης, με τις ευκολίες που δίνονται ώστε να είναι ελκυστικό το πρόγραμμα? Θα έχουμε αυτή την ισορροπία ή η ελκυστικότητα χάνεται ή θυσιάζεται στο βωμό των δικλείδων ασφαλείας? Κύριε Αθανασίου, θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες πλέον των σχεδίων, διότι αυτό που έχουμε δει είναι ένα περίγραμμα πάνω στους βασικούς άξονες που κινείται. Σίγουρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ξανά να παρασυρθούμε από ένα κίνητρο που δίνουμε για να πετύχουμε το στόχο που περιγράψαμε προηγουμένως, να το χαλαρώσουμε, να μην το εφαρμόσουμε σωστά και στο τέλος να δημιουργήσουμε ξανά προβλήματα στη χώρα μας. Θέλουμε να προσελκύσουμε πραγματικές εταιρείες με φυσική παρουσία που να εργοδοτούν κόσμο ψηλή στάθμη. Και πρέπει τα κριτήρια να εφαρμοστούν, εμείς θα λέγαμε σαν ΚΕΒΕ, με υπευθυνότητα και αυστηρότητα, γιατί ο στόχος δεν είναι να ξαναεκθέσουμε, αν θέλετε, όπως πολύ σωστά είπατε, τη χώρα, αλλά να δημιουργήσουμε το νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που εδώ και χρόνια το ΚΕΒΕ ζητά ως διαφοροποίηση αυτού που έχουμε μέχρι σήμερα, το οποίο λειτουργήσε θετικά για την οικονομία, αλλά κάπου έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες του στον βαθμό που πρέπει να στηρίζεται και να διευρύνεται η οικονομία της χώρας. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αφορά και τους εργαζομένους, κύριε Τσακί, σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για τη θέσπιση του εθνικού κατώτατου μισθού. Οι συντεχνίες καλούν τις εργοδοτικές οργανώσεις σε διάλογο. Για να προχωρήσει άμεσα το θέμα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Περιμένουμε να κληθούμε από την Υπουργό Εργασίας σε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, όπου μεταξύ των οποίων θα συζητεί και το θέμα του κατώτατου μισθού. Στην τελευταία συνεδρία, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν παραλάβει τη μελέτη που έχει διεξάγει το ILO για λογαριασμό της Κύπρου, με συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εμείς δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας τη μελέτη για τον κατώτατο μισθό. Το ΚΕΒΕ έχει ξεκάθαρα πει επανειλημμένα ότι θα προσέλθει στον διάλογο για τον κατώτατο μισθό, όπως πάντοτε κάνει το ΚΕΒΕ όταν ανοίγονται θέματα προς συζήτηση. Δεν είναι δικαιολογία ή δεν είναι πολιτική να αποφεύγουμε τον διάλογο και τις συζητήσεις. Δεν μπορούμε όμως, και το έχουμε διαμηνήσει προς την Υπουργό και έγραπτος, να ξεκινήσουμε να τοποθετούμαστε και να παίρνουμε θέση πάνω στο κατά πόσο θα πρέπει να εισαχθεί ή όχι ο κατώτατος μισθός ή τα απορίσματα της μελέτης είναι σωστά ή λανθασμένα, αν δεν έχουμε τη μελέτη στα χέρια μας, να τη μελετήσουμε προηγουμένως, να ξέρουμε τις παραδοχές και τα συμπεράσματα και πάνω σε αυτά να κάνουμε τη συζήτηση. Άρα είστε υπέρ αυτού του μέτρου, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα προστατεύουν από τη μια, θα εξυπηρετούν μάλλον από τη μια τους εργαζόμενους, αλλά θα προστατεύουν και τους εργοδότες. Αυτό λέτε στην ουσία. Όχι. Αυτό που λέω, κύριε Αθανασίου, είναι ότι θα πάμε στο διάλογο. Η θέση του ΚΕΒΕ μέχρι στιγμής για τον κατώτατο μισθό είναι ότι δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται η εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού. Το σύστημα που είχαμε και εφαρμόζαμε μέχρι σήμερα, όπου διαπιστώναμε πού υπήρχε πραγματικά πρόβλημα, σε ποια επαγγέλματα μέσα στην οικονομία, μέσα από μια μελέτη, και συμφωνούσαμε στην εισαγωγή κατώτατου μισθού με τη συμπερίληψη και επέκταση των επαγγελμάτων. Γι' αυτό και φτάσαμε σταδιακά να έχουμε κάτω από το καθεστώς αυτό 9 επαγγέλματα. Αν η μελέτη. Δεν είναι όμως πολύ λίγα 9 επαγγέλματα κατοχυρωμένα με κατώτατο μισθό, τη στιγμή που υπάρχουν εκατοντάδες επαγγέλματα, κύριε Τσακή, για να δούμε και την άλλη πλευρά. Ναι, σίγουρα μπορεί να χρειάζεται επέκταση να προσθεθούν πρόσθετα επαγγέλματα. Αν αυτά θα είναι 3 ή θα είναι 13, κανένας δεν το ξέρει αν δεν προηγηθεί αυτή η μελέτη. Μάλιστα. Όμως πάμε σε αυτή τη συζήτηση για να δούμε και την δυνατότητα, την ιδέα ενός εθνικού κατώτατου μισθού. Η προσπάθεια είναι, αν οποιαδήποτε απόφαση παίρνετε, να είναι τέτοια, όπως πολύ σωστά είπατε, που να προστατεύει και να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα και για τον κόσμο που εργάζεται, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κληθούν να εργαστούν αυτά τα άτομα να είναι σε θέση πρώτον να τους απασχολήσουν και να τους πληρώνουν, και δεύτερο να έχουν τη δυνατότητα να διευρύνονται, να επεκτείνονται και όχι να συρρυκνώνονται ως αποτέλεσμα της εισαγωγής ενός μέτρου που δεν θα είναι βοηθητικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, άρα ο καθένας μπορεί να πλύνει το χέρι του μέχρι εκεί που φτάνει από την άλλη. Νομίζω ότι η εμπειρία των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι επιτέλους πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, είτε σε ατομικό, είτε σε εταιρικό, είτε και σε κρατικό επίπεδο. Αν θέλουμε να είμαστε βιώσιμοι και με βάθος χρόνου να λειτουργούμε, πρέπει ο καθένας να πλώνει το χέρι του και τη δυνατότητα του ως εκεί που μπορεί. Και όχι υπερβολές, βελτιώνοντας, σίγουρα ο στόχος είναι να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων, είτε είναι άτομα είτε είναι επιχειρήσεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσα στις δυνατότητες του κάθε ενός ξεχωριστά, της οικονομίας συνολικά, γιατί μόνο έτσι είναι βιώσιμος ο τρόπος αναπτύξης. Ξεκάθαρο, κύριε Τσακή, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρέμβαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, διότι το θέμα του κατώτατου μισθού είναι ένα θέμα που τρέχει και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα. Καλό σας βράδυ. Οπωσδήποτε, εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.